Γεια σας. Είναι μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι ξανά εδώ ανάμεσά σας. Που βρίσκομαι ξανά στα Γιάννενα, που βρίσκομαι ξανά στην Ήπειρο. Αυτή τη φορά στα πλαίσια ενός θεσμού που τώρα ξεκινάμε, αλλά αποδεικνύεται εξαιρετικά παραγωγικός. Και αναφέρομαι στον θεσμό που ξεκινήσαμε με τα περιφερειακά συνέδρια, μέσα από τα οποία φιλοδοξούμε να συγκροτήσουμε μαζί με τις τοπικές κοινωνίες, τους παραγωγικούς φορείς, τους κλαδικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση, το σχέδιό μας για την επόμενη μέρα. Το σχέδιό μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση και για το νέο μοντέλο ανάπτυξης που οραματιζόμαστε, το μοντέλο της δίκαιης ανάπτυξης, καθότι τώρα που σιγά σιγά ακνοφαίνεται στον ορίζοντα η έξοδος, η οριστική έξοδος από αυτή την πολύ μεγάλη περιπέτεια, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το μεγαλύτερο λάθος που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να θελήσουμε ή να πιστέψουμε ότι μπορούμε, γιατί δεν μπορούμε ούτως ή άλλως, να γυρίσουμε στο πώς ήταν τα πράγματα πριν την κρίση, στο 2009. Αν δεν αλλάξουμε το μοντέλο της παραγωγής και το μοντέλο της ανάπτυξης, η κρίση θα ξανακυλήσει. Μαζί λοιπόν με την έξοδο από την κρίση πρέπει να καταπολεμήσουμε και τις αιτίες που μας οδήγησαν σε αυτή. Και πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια που καταγράφεται με επιτυχία, και η επιτυχία φαίνεται από την παρουσία όχι μόνο στην ομιλία του Πρωθυπουργού, κυρίως στα στρογγυλά τραπέζια, εκεί όπου γίνεται πολύ ουσιαστική συζήτηση, σχεδόν με το μισό Υπουργικό Συμβούλιο κάθε φορά. Αυτή λοιπόν η εμπειρία καταγράφει με πετυχημένο, θα έλεγα, τρόπο τη δίψα, την επιθυμία των τοπικών κοινωνιών όχι να είναι κομπάρσεις σε αυτή την παράσταση, σε αυτή την προσπάθεια, αλλά είναι συμπροταγωνιστές. Να είναι συμπροταγωνιστές στην κοινή μας προσπάθεια για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, για να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος και για να αξιοποιήσουμε τα πολύ σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχει ο κάθε τόπος. Και κάθε τόπος είναι ξεχωριστός και προφανώς έχει και άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες, άλλες προσδοκίες. Θέλω λοιπόν να πω ότι οι εργασίες των δύο ημερών εδώ στην Ήπειρο επιβεβαίωσαν τη δυναμική αυτών των πρωτοβουλίων. Επιβεβαίωσαν τη θέρμη με την οποία οι τοπικές κοινωνίες προσέρχονται σε αυτόν τον ανοιχτό και απροκατάληπτο διάλογο για τα προβλήματα, αλλά και για τις προοπτικές της περιφερειακής ανάπτυξης, έναν διάλογο στον οποίο οι υπουργοί της κυβέρνησης δεν έρχονται μόνο για να μιλήσουν. Έρχονται κυρίως για να ακούσουν και να καταγράψουν. Και ας μην φοβηθούμε να πούμε και τη λέξη, έρχονται και για να αξιολογηθούν από τις τοπικές κοινωνίες, από τους παραγωγικούς φορείς, μέσα από μια άμεση και ζωντανή διαδικασία κοινωνικού διαλόγου. Επιτρέψτε μου όμως, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσω την παρέμβασή μου όχι από τα τοπικά, αλλά κάνοντας έτσι πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, ένα μικρό απολογισμό μιας πορείας ομολογουμένως εξαιρετικά δύσκολης από το 2015 ως σήμερα. Και γιατί το αισθάνομαι αυτό? Γιατί βλέπω ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής, σε ένα σημείο που παίρνουμε τη στροφή. Και άρα δεν χρειάζεται ψυχασμός, δεν χρειάζεται να θεωρήσουμε ότι όλα τελείωσαν, όμως χρειάζεται να έχουμε και συνείδηση που ήμασταν και πού βρισκόμαστε. Και να αξιολογήσουμε και το γιατί βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση σήμερα. Ξέρετε, εμείς δεν κρύψαμε ποτέ ότι αυτή η πορεία θα είναι δύσκολη. Αντιθέτως, στις εκλογές του 2015 του Σεπτέμβρη, μετά τη σκληρή και δύσκολη διαπραγμάτευση, που οδήγησε σε ένα συμβιβασμό δύσκολο με τους εταίρους μας, μιλήσαμε ανοιχτά στον κόσμο για τον ανηφορικό δρόμο που θα είχαμε μέχρι το τέλος του προγράμματος και των μνημονίων.
Παράλληλα όμως δεσμευτήκαμε και σε κάποιες βασικές αρχές, ότι θα εξηγειάνουμε τα δημόσια οικονομικά της χώρας, που για δεκαετίες ήταν αντικείμενο διασπάθησης, κακοδιαχείρισης και λαιλασίας, ότι θα χτυπήσουμε, αν χρειαστεί και με συγκρούσεις, που ενδεχομένως να έχουν και πολιτικό κόστος, τη ρίζα της διαπλοκής και της διαφθοράς, και ότι σε αυτή μας την προσπάθεια, μια δύσκολη προσπάθεια δυτή και μέσα και έξω, έξω με διαρκέις διαπραγματεύσεις για την εφαρμογή του προγράμματος, μέσα με συγκρούσεις. Σε αυτή μας την προσπάθεια όμως δεν θα χάσουμε τον προσανατολισμό μας να στηρίζουμε με κάθε τρόπο τους πιο αδύναμους. Τους ανασφάλιστους, τους άνεργους, αυτούς που απειλούνται από τον εφιάλτη της φτώχειας. Σε αυτά τα μέτωπα εργαστήκαμε με πείσμα και σήμερα πιστεύω ότι είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε ένα θετικό απολογισμό. Και κυρίως είμαστε σε θέση να έχουμε την αυτοπεποίθηση, την απόλυτη αυτοπεποίθηση, ότι οι θυσίες και οι προσπάθειες δεν πάνε χαμένες. Διότι σήμερα είναι όλη η Ευρώπη που παραδέχεται ότι παίρνουμε στροφή. Σήμερα είναι όλος ο διεθνής τύπος που αναγνωρίζει ότι τελειώνουν επιτέλους τα προγράμματα. Σήμερα αρχίζει σιγά σιγά και το αισθάνεται και ο τελευταίος Έλληνας ότι έχουμε μπροστά μας τα τελευταία μέτρα για να βγούμε από αυτή την πολύχρονη περιπέτεια που πέρασε ο τόπος. Εργαστήκαμε με πείσμα λοιπόν, συγκρουστήκαμε με ισχυρότατα συμφέροντα που κρατούσαν για πάρα πολλά χρόνια δέσμια τη χώρα και την οικονομία και αξιοποιήσαμε κάθε δυνατότητα, ακόμα και μέσα σε δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, προκειμένου να εδραιώσουμε προγράμματα κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής απασχόλησης. Να εξασφαλίσουμε καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, για παράδειγμα, για όλους, ασφαλισμένους και μη. Να στηρίξουμε τις δομές του κοινωνικού κράτους, που δυστυχώς προηγούμενες κυβερνήσεις τα χρόνια της ευμάρειας άφησαν εγκαταλειμμένες και ουσιαστικά κατεδαφίστηκαν στην πορεία των χρόνων. Σήμερα όμως λοιπόν που βρισκόμαστε σε αυτή την καμπή της πορείας αυτής, στον απολογισμό που έχουμε να κάνουμε, θέλω να σας πω το εξής. Σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα προγράμματα, η αποτυχία των οποίων προκάλεσε τεράστια προβλήματα στη χώρα και την οικονομία, το πρόγραμμα αυτό υλοποιεί τους στόχους του και βαδίζει προς την ολοκλήρωσή του. Γιατί λοιπόν εμείς πετυχαίνουμε εκεί που οι προηγούμενοι απέτυχαν? Γιατί το τρίτο πρόγραμμα βγαίνει ενώ τα δύο πρώτα δεν βγήκαν? Το τρίτο πρόγραμμα είχε ελαφρύτερη δημοσιονομική προσαρμογή. Αυτό ήταν το κέρδος το ουσιαστικό της διαπραγμάτευσης. Τα μικρότερα πλεονάσματα από αυτά τα οποία είχε δεσμεύσει τη χώρα η προηγούμενη κυβέρνηση, που ήταν 4,2% και την τριετία που διανύουμε. Δεν είναι λίγα 20 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα βάρη που στο 17, το 18, το 16, το 17 και το 18 θα έπεφταν στις πλάτες των πιο αδύναμων. Και βεβαίως, εγώ θεωρώ ότι αν αυτός είναι ο πρώτος λόγος, ο δεύτερος λόγος είναι ότι στοχεύσαμε στις δομικές μεταρρυθμίσεις, πολλές από αυτές ήταν αναγκαίες. Για παράδειγμα, είναι αναγκαίο στη χώρα να πληρώνουν οι πλούσιοι. Πώς θα γίνει? Όποιος έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία, που είναι ένα αντικειμενικό στοιχείο, πρέπει να πληρώνει. Διότι όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν σχεδόν εθελοντική η συνεισφορά των εχόντων. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τα δύο πρώτα μνημόνια έδωσαν τα βάρη, δυστυχώς, τα φορολογικά, στους μεσαίους και στους χαμηλούς. Δομικές μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση και στο κράτος, αναγκαίες ήτανε. Όλοι μιλούσαν για αποκομματικοποίηση του κράτους, αλλά δυστυχώς όλοι γνωρίζαμε ότι όχι μόνο όταν αλλάζαν οι κυβερνήσεις, αλλά και, και οι υπουργοί όταν αλλάζαν, παίρναν μαζί τους και το τελευταίο υπάλληλο. Εμείς ιστολμήσαμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, αλλά αυτές τις μεταρρυθμίσεις τις πετυχαίνουμε για έναν λόγο. Διότι έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο συνένεσης και αν όχι
πλήρους αποδοχής, θα έλεγα πλήρους κατανόησης από την πλευρά της κοινωνίας σε αυτές τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Γιατί καμιά μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πετύχει αν δεν έχει τη στοιχειώδη συμφωνία της κοινωνίας. Εμείς λοιπόν πετυχαίνουμε εκεί που αυτοί απέτυχαν, διότι εξασφαλίσαμε μικρότερη δημοσιονομική επιβάρυνση κατά 20 δισεκατομμύρια στην τριετία, αλλά και διαμορφώσαμε συνενέσεις, καθότι ήμασταν οι πρώτοι σε αυτή την πολύχρονη, 7χρονη μέχρι σήμερα περιπέτεια του τόπου που πήγαμε στην κάλπη μετά τη συμφωνία και όχι πριν. Και άρα ήταν στον ελληνικό λαό όλα γνωστά και μπροστά. Και ζητήσαμε με παρησία την επιλογή του να διαλέξει ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να βγάλει πέρα σε αυτή τη δύσκολη πορεία. Και πάλι με παρησία, όταν θα έχει ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος και ευελπιστούμε ότι θα ολοκληρωθεί σαφώς με το τέλος του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018, αλλά στο τέλος της κυβερνητικής μας θητείας, το Σεπτέμβριο του 2019, θα απευθυνθούμε πάλι στον ελληνικό λαό για να διαλέξει, συγκρίνοντας, πού ήταν η χώρα όταν εμείς αναλάβαμε και πού θα είναι η χώρα την επόμενη μέρα. Ποιο ήταν το σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης και ποιο θα είναι την επόμενη μέρα. Φίλες και φίλοι, πρέπει να πω ότι στη φάση αυτή παρακολουθούμε βεβαίως, και κλείνω με αυτό την εισαγωγική μου αναφορά για να μπω στα προβλήματα της Υπήρου και στις λύσεις που διερευνήσαμε εδώ μαζί αυτό το διήμερο, να σας πω ότι παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τον πανικό που έχει καταλάβει ορισμένους, που βλέπουν ότι όχι η κυβέρνηση αλλά η χώρα πετυχαίνει στόχους, αναγνωρίζεται διεθνώς, ξαναγίνεται χώρα με κύρος στο διεθνές στερέωμα, δεν είναι πια το μαύρο πρόβατο που κανείς δεν ήθελε να ασχολείται μαζί του, και όταν οι ξένοι ηγέτες ασχολούνταν μόνο με δασκαλίστικο ύφος να πούν κάντε τα μαθήματά σας, θυμάστε τι τραβήξαμε τόσα χρόνια. Και επειδή ενοχλούνται από αυτό ορισμένοι, έχουν εξαπολύσει μια απίστευτη προσπάθεια παραπληροφόρησης. Το φαινόμενο ονομάζεται, δεν είναι μόνο ελλαδικό, είναι διεθνές, αλλά στην Ελλάδα έχει παραγίνει. Είναι το φαινόμενο των fake news, των πλαστών ειδήσεων. Πότε διαβάζουμε ότι υπάρχει κατάρρευση των δημόσιων οικονομικών και των εσόδων. Πότε ότι οι δανειστές μας είναι δυσαρεστημένοι με την αναδιανομή του πλεονάσματος και θα μας βάλουν χέρι, θα μας μαλώσουν. Πότε ότι δεν υπάρχει πλεονάσμα. Πότε ότι υπάρχει πρόβλημα και δεν θα πάρουμε την υποδόση των 800 εκατομμυρίων που την παίρνουμε αυτές τις μέρες. Πότε ότι η τρίτη αξιολόγηση τεινάζεται στον αέρα. Όλες αυτές οι ειδήσεις συσσωρευμένες για να κρατήσουν, να δημιουργήσουν ένα κλίμα μέχρι να διαψευστούν συνήθως την επόμενη μέρα από αυτήν στην οποία τυπώνονται και κοσμούν πρωτοσέλιδα. Και βεβαίως για να διαπιστωθεί την επομένη ότι και το πρόγραμμα εξελίσσεται κανονικά και η χώρα πιάνει τους στόχους της και ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο πολύ καλύτερο από κάθε άλλη φορά πριν από κρίσιμες αξιολογήσεις. Άρα θα ήθελα να πω ότι εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε το φαινόμενο των fake news. Έχουμε το φαινόμενο των desperate news, δηλαδή των απελπισμένων ειδήσεων. Δεν είναι απλώς ψευδές οι ειδήσεις. Είναι απελπισμένες ειδήσεις, γιατί δεν υποδηλώνουν τίποτα άλλο παρά την απελπισία ενός συστήματος εξουσίας που προσπαθεί να διατηρήσει την επιρροή της στις πλατιές λαϊκές μάζες διασπείροντας ψευδείς ειδήσεις. Και όπου, όταν διαπιστώνει ότι η διαστρέβλωση δεν αποδίδει καρπούς στα οικονομικά, τότε αποκαλύπτει χολέρες και πανούκλες στα νοσοκομεία και τρελές σιριζές που πετάνε εικονίσματα από τα γραφεία του Υπουργείου Παιδείας. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα, δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς όμως σε αυτή την πραγματικότητα την πλαστή γυρνάμε την πλάτη. Δεν μας απασχολεί. Και κοιτάμε μπροστά.
κοιτάμε μπροστά συνομιλώντας με τις υγιείς δυνάμεις, παραγωγικές δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας, με τους ανθρώπους που παράγουν και δημιουργούν, προσπαθώντας να στήσουμε μαζί τους μια σχέση ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης. Δεν μας ενδιαφέρει να ασχοληθούμε ούτε να απαντάμε, αλλά ούτε και να ασχοληθούμε με αυτή τη μιζέρια. Διότι αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Να σφυριλατήσουμε, να χτίσουμε μαζί το πλαίσιο εκείνο, τα θεμέλια εκείνα πάνω στα οποία, για να μιλήσω και με όρους μηχανικού, θα συγκροτηθεί η νέα εποχή. Το νέο μοντέλο παραγωγής και ανάπτυξης στη χώρα μας, που πρέπει να είναι δίκαιο, πρέπει να καλύπτει τις κοινωνικές ανάγκες και πρέπει να βλέπει τις μεγάλες δυνατότητες, αναξιοποιητές δυνατότητες που έχει αυτός ο τόπος, κυριέτερα τις δυνατότητες στους νέους ανθρώπους να μπορέσουν να ζήσουν αξιοπρεπώς σε αυτό τον τόπο. Έρχομαι λοιπόν στην περιφέρεια της Ηπείρου. Αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχη, αναλύσατε, είπατε στο τέλος της ομιλίας σας με γενικό τρόπο τα προβλήματα. Ευτυχώς που δεν μπήκατε και στα ειδικά, γιατί νομίζω ότι θα είχαμε εδώ πολύ μαλλί να ξάνουμε. Αλλά δεν το λέω για να... Το λέω για να πω ότι τα γενικά προβλήματα προσδιορίζουν πόσο μεγάλες είναι οι δυσκολίες. Όλα όσα είπατε είναι πολύ σημαντικά θέματα. Όλα όσα είπατε. Εγώ όμως ένα πράγμα θέλω να επισημάνω, στο οποίο, γιατί μόνο μία διαφωνία έχουμε με όλα όσα είπατε. Και δεν είναι κακό, διότι εγώ χαίρομαι που σε αυτά τα διήμερα συνέδρια η βάση είναι η συζήτηση, η ανταλλαγή απόψεων και η διαφωνία. Εγώ λοιπόν σε όλα όσα είπατε, και θα αναφερθώ και εγώ στις μεγάλες δυσκολίες σας και στις δυνατότητες αυτού του τόπου, η διαφωνία μου έγκυται στο ότι ενώ επισημάνατε στο τέλος της ομιλίας σας την ανάγκη να προχωρήσουμε με συνεννοήσεις και συνενέσεις, ευρύτερες συνεννοήσεις και ευρύτερες συνενέσεις, κάπου στην αρχή, αν δεν κάνω λάθος, εκφράσατε την πλήρη αντίθεσή σας με τη συζήτηση που εμείς ξεκινάμε ως κυβέρνηση. Βεβαίως θέλουμε τη διαβούλευση και το διάλογο με την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να φτιαχτεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που να καθιστά αναγκαστικές αυτές τις συνεννοήσεις και τις συνενέσεις. Προσέξτε, διότι είναι εύκολο πράγμα να λέμε ότι καλό πράγμα η συνένεση και η συνεννόηση, αρκεί να μην αφορά εμάς. Μπορεί να είναι καλό για μια κυβέρνηση που θα κυβερνά 11 εκατομμύρια πολίτες, αλλά όχι για ένα Δήμο που θα κυβερνά 100.000 δημότες ή μια περιφέρεια. Εγώ λοιπόν θα έλεγα ότι δεν μπορεί αυτή η χώρα να πάει μπροστά με το μοντέλο του χθες, ούτε στο κομμάτι της παραγωγής, ούτε όμως στο θεσμικό πλαίσιο. Πρέπει να δημιουργήσουμε νέους θεσμούς που θα μας εξαναγκάζουν να καθόμαστε, να συζητάμε, να διαφωνούμε, αλλά να συνθέτουμε στο τέλος. Και γι' αυτό πιστεύω ότι η συζήτηση για την απλή αναλογική και στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει. Και ας καταλήξουμε με συνθέσεις, να δούμε τι μοντέλο έχουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί αυτοί έχουν διαφορετικά από τα δικά μας, και να δούμε την βέλτιστη λύση και να προχωρήσουμε. Η περιφέρεια της Ηπείρου λοιπόν τώρα. Η περιφέρεια της Ηπείρου, δεν θέλω να πω πολλά εισαγωγικά, είναι μια αδικημένη περιφέρεια, έχει τρομακτικές δυνατότητες. Και είναι και μια ιστορική περιφέρεια, ένας ιστορικός τόπος. Δεν το λέω γιατί κατάγομαι από εδώ, αλλά είναι έτσι. Έχει δεχθεί διαδοχικά πλήγματα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον εμφύλιο, τη μετανάστευση και την αστικοποίηση, αλλά και από τις ανεπάρκειες της πολιτικής που εφαρμόστηκε τις τελευταίες δεκαετίες. Μιας πολιτικής που δεν αξιοποίησε τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, δεν προστάτευσε τους ορεινούς και πλέον απομακρυσμένους πληθυσμούς, δεν προστάτευσε ένα μοναδικό περιβάλλον και ένα μοναδικό πλούτο φυσικών πόρων. Η Ήπειρος είναι μια γεωγραφική περιοχή με πλούσια ιστορία, πολιτισμό, παιδεία,
και οικονομική ισχύ, αλλά είναι δυστυχώς σήμερα μία από τις φτωχότερες περιφέρειες, όχι της Ελλάδας, αλλά της Ευρώπης. Και δυστυχώς με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Η ανάπτυξη την οποία επιδιώκουμε, με αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης, με ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους και με διαμόρφωση ενός βιώσιμου περιβάλλοντος, πρέπει να ανατρέψει όλες αυτές τις αρνητικές δυναμικές, όλες τις παθογένειες που έχουν επιβαρύνει για δεκαετίες τώρα την Ήπειρο. Και πρέπει να το πούμε καθαρά, δεν μπορούμε να μιλάμε εδώ για ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση με αυτά τα ποσοστά της ανεργίας. Άρα να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν θέλουμε μια ανάπτυξη για να δούμε κάποιους δείκτες θετικούς που θα αφορούν όμως κάποιους λίγους, που θα, εκεί που κερδίζαν λιγότερα θα κερδίσουν περισσότερα, αλλά θέλουμε μια ανάπτυξη που θα διαχειριστεί στην κοινωνία και κυρίως που θα μας οδηγήσει σύντομα σχετικά, από μια μέρα στην άλλη δεν γίνεται, αλλά σύντομα στη μείωση των ποσοστών της ανεργίας, διότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, εθνικό πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα. Την παραλάβαμε στο 27% το 2015. Σήμερα είναι στο 21%. Αλλά μειώθηκε κατά 6 μονάδες σχεδόν, αλλά είναι εξαιρετικά υψηλή. Δεν μπορεί να μιλάμε και να λέμε μένουμε Ευρώπη όταν έχουμε εμείς αυτή την ανεργία και στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουν τους μισούς δείκτες ανεργίας από ό,τι εμείς. Υπάρχουν λοιπόν σημαντικότατες παραγωγικές δυνατότητες στην Ήπειρο, παραδοσιακές και νέες που δεν αξιοποιούνται και πρέπει να τις αξιοποιήσουμε για να ξανακερδίσουμε την εργασία πρωτίστως. Και ξεκινάω από τον πρωτογενή τομέα. Ξεκινάω γιατί γνωρίζω μια αδυναμία και του Περιφερειάρχη, αλλά είναι και η αδυναμία πολλών εξημών. Και πιστεύω ότι και σε ό,τι αφορά την αγροτική παραγωγή, τη γεωργία, αλλά και την κτηνοτροφία, είναι ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας. Στον τομέα λοιπόν της πρωτογενούς παραγωγής, πολλά προβλήματα συσσωρεύτηκαν, όμως οι δυνατότητες ανάπτυξης είναι μπροστά μας και οφείλουμε να τις υποστηρίξουμε. Η πολιτική μας βασίζεται σε σταθερούς άξονες που υπερβαίνουν τις διαρθρωτικές αδυναμίες και αντιμετωπίζουν τη συσσωρευμένη παθογένεια των τελευταίων δεκαετιών. Γι' αυτό για μας προτεραιότητα είναι, πρώτα, ο ταχύτερος εξορθολογισμός, η αποκατάσταση των αδικιών στην κατανομή των αγροτικών ενισχύσεων, η ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού, η παραγωγή αγροτικών προϊόντων με δυνατότητες ανταγωνισμού και εξωστρέφειας, πράγμα που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω συλλογικών, συνεργατικών επαγγελματικών σχημάτων, η ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας στον αγροτικό κτηνοτροφικό χώρο. Πολύ σημαντικό ζήτημα, διότι προσθέτει, δίνει προστιθέμενη αξία, δημιουργεί υποδομές και βεβαίως προϋποθέτει και την υποστήριξή της από ένα νέο επιστημονικό δυναμικό. Ξέρω ότι στην ειδική συζήτηση που έγινε σε αυτό το συνέδριο δύο μέρες τώρα για τα αγροτικά θέματα παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Η πολιτική μας στον αγροτικό χώρο στοχεύει κυρίως στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων ποιότητας, υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως είπα, αλλά και ανταγωνιστικού χαρακτήρα. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα. Αναφερθήκατε στα αρωματικά φυτά, να μιλήσω για το ακτινίδιο, υπάρχουν τέτοια προϊόντα ανταγωνιστικού χαρακτήρα. Επίσης, στην παραγωγή ειδικών προϊόντων εξαγωγικού ενδιαφέροντος που ευνοούνται από τις κλιματικές συνθήκες και από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας. Στην παραγωγή, επίσης, βασικών προϊόντων διατροφικής επάρκειας για τη χώρα μας, όπως είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα και το κρέας. Για την υποστήριξη της κτηνοτροφίας ιδιαίτερα θα χρειαστεί να εστιάσουμε ακόμα περισσότερο σε πολιτικές όπως η εγχώρια παραγωγή ζωοτροφών και κτηνοτροφικών φυτών,
και η προστασία ντόπιων φυλών για τις οποίες υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες βελτιώσεων. Στον τομέα της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων είναι ενδεικτικό ότι το μεγάλο ενδιαφέρον της Ηπείρου στον τομέα της αγροδιατροφής αποτυπώνεται και στις υποβολές που έχουμε στο νέο αναπτυξιακό νόμο. Το 55% των αιτήσεων της περιφέρειας Ηπείρου αφορούν στην αγροδιατροφή. Συνολικά υπευλήθησαν 17 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 35 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, με συγκεκριμένα προγράμματα από το ΕΣΠΑ για την βελτίωση της εξωστρέφειας, όπως το πρόγραμμα Επιχειρώ Έξω, προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων, με το οποίο ενισχύουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτεί τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, καθώς και άλλους τρόπους προώθησης των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές. Και σε αυτή την κατεύθυνση ανακοινώσαμε ήδη την έναρξη του προγράμματος για τη διαμόρφωση ελληνικού σήματος με στόχο την ανάπτυξη ενιαίας ταυτότητας, ελληνικής ταυτότητας για τα προϊόντα αγροδιατροφικού τομέα. Το πρόγραμμα που ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα του κλάδου θα βελτιώσει, πιστεύω, τη θέση των ελληνικών προϊόντων αγροδιατροφής και θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν καλύτερους όρους και μεγαλύτερο μερίδιο στις διεθνείς αγορές. Το όφελος για την οικονομία της Ηπείρου από αυτό το πρόγραμμα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού πολλά προϊόντα της Ηπείρου, της περιφέρειας, πληρούν, θα έλεγα και με το παραπάνω, τις προδιαγραφές για τη διεθνή αγορά. Και θέλω να επισημάνω εδώ ότι ένα από αυτά τα προϊόντα διεθνούς φήμης και αξίες, για το οποίο δώσαμε μεγάλες μάχες, αλλά κερδίσαμε κιόλας, είμαστε οι μόνοι που κερδίσαμε μάχες και συνεχίζουμε να δίνουμε, είναι η φέτα. Η φέτα της Ηπείρου, για την προστασία της οποίας καταφέραμε ήδη πολλά και θα συνεχίσουμε την μάχη και τον αγώνα για να κατοχυρώσουμε την προέλευσή της. Ακόμα δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγική ανασυγκρότηση δύο σημαντικών κλάδων, της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών. Σήμερα βρέθηκα στη Θεσπρωτεία, έξω από την Ιγουμενίτσα, και συνομίλησα με παραγωγούς. Είδα από κοντά την εξαιρετική δουλειά που κάνουν, παράγοντας τη Θεσπρωτεία μόνο περίπου 12.000 τόνους, και μιλάμε για έναν κλάδο, τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, ο οποίος προσδίδει στην ελληνική οικονομία 600 εκατομμύρια το χρόνο στο εμπορικό ισοζύγιο από τις εξαγωγές. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε να καταστούν βιώσιμοι και αηφόροι αυτοί οι κλάδοι, τόσο προς το κομμάτι της διαχείρισης και της διατήρησης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, όσο όμως και προς την βιωσιμότητα των θέσεων εργασίας που απορρέουν από αυτούς. Ήδη 520 εκατομμύρια ευρώ του νέου επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας και θάλασσας κατευθύνονται στον χώρο, στην αλιεία και στην ιχθυοκαλλιέργεια. Επιτρέψτε με εδώ μια γενικότερη επισήμανση, που φαντάζομαι ότι πολλοί από όσους μέσα στο χώρο ή όσους μας παρακολουθούν από την τηλεόραση είναι αγρότες, θα την περιμένουν να την ακούσουν. Σήμερα πιστώνονται και αύριο θα είναι στη διάθεση όλων των αγροτών, θα μπουν στους λογαριασμούς τους 750 εκατομμύρια ευρώ από τη βασική τους ενίσχυση. Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχουν εισπράξει συνολικά για το 17 ενισχύσεις ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αποτελούν βεβαίως μεγάλη οικονομική ανάσα για όλη την ελληνική ύπαιθρο. Και θέλω με την ευκαιρία να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό. Για πρώτη φορά επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης ο αγρότης έχει χρονοδιάγραμμα πληρωμών. Ξέρει πότε θα πάρει τα χρήματα που δικαιούται. Και επιπλέον είναι η τρίτη χρονιά που πληρώνουμε στην ώρα τους
τα δισεκατομμύρια των αγροτικών ενισχύσεων και ταυτόχρονα η χώρα μας δεν έχει ούτε ένα ευρώ πρόστιμο. Θα μου πείτε, μα τι μας λες τώρα, αυτό είναι αυτονόητο. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, τα αυτονόητα δεν συνέβαιναν για χρόνια πολλά σε αυτόν τον τόπο και εμείς υλοποιούμε επιτέλους αυτά τα αυτονόητα. Διότι όταν αναλάβαμε, η χώρα ήταν φορτωμένη με πρόστιμα και καταλογισμούς πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ που καλούμαστε τώρα να διαχειριστούμε και θα τα διαχειριστούμε όσο γίνεται πιο ανώδυνα για τον Έλληνα αγρότη. Η ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα όμως μας βάζει αυτονόητα μπροστά στο επόμενο βήμα. Και το επόμενο βήμα είναι η στήριξη της μεταποίησης, η στήριξη της βιομηχανίας. Το σχέδιό μας για τη βιομηχανία στηρίζεται στο τρίπτυχο. Ολοκληρωμένες αλυσίδες αξίας, εξωστρέφεια, περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Το Υπουργείο Οικονομίας υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα από παρεμβάσεις για την ενίσχυση της βιομηχανικής και μεταποιητικής δραστηριότητας. Παρεμβάσεις αυτές χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Υποδομών και τον νέο αναπτυξιακό νόμο. Ο προσανατολισμός των παρεμβάσεων αυτών επιδιώκει την στήριξη της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, τις συνέργειες και τις συνεργασίες των κλάδων, καθώς και στην πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές. Στην Ήπειρο, οι συνολικές υποβολές μέχρι σήμερα είναι συνολικού ύψους 50-51 εκατομμυρίων ευρώ. Όμως, επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να πω ότι δεν μπορούμε να ενισχύσουμε το δευτερογενή τομέα και τη μεταποίηση και συνακολούθως τον πρωτογενή, γιατί ελληνικά προϊόντα θα μεταποιούνται, αγροτικά προϊόντα, αν δεν καταφέρουμε να βρούμε χρηματοδοτικά εργαλεία. Ξεχωριστό τομέα, λοιπόν, στη στρατηγική μας σε εθνικό επίπεδο έχει αυτό που ονομάζουμε αποκέντρωση της ανάπτυξης. Στόχος είναι να πάψει η ανάπτυξη να αφορά την Αττική και λίγα μεγάλα αστικά κέντρα και να αγκαλιάσει όλη τη χώρα. Γι' αυτό και στο πλαίσιο και στο 2016 προβήκαμε στην άψη του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την Ήπειρο κατά 279%. Ενώ για το 2017 έχουμε εγκρίνει ήδη 31 εκατομμύρια ευρώ όρημα έργα από εθνικούς πόρους. Και ανακοινώνουμε επίσης από αυτό το συνέδριο τη διάθεση επιπλέον πιστώσεων ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ προς την περιφέρεια από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων για την κάλυψη περισσότερων αναγκών. Μέχρι το τέλος του έτους θα επιδιώξουμε να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο αυτό το ποσό. Στην Ήπειρο αξιοποιούμε αυτούς τους πόρους πρωτίστως για έργα υποδομών, άμεσες παρεμβάσεις που αφορούν την ποιότητα ζωής των πολιτών, για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καθώς και για την αποκατάσταση σημαντικών πολιτιστικών και ιστορικών μνημείων. Από το νέο ΕΣΠΑ υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Ήπειρο έργα διαχείρισης λιμάτων ύψους 7,3 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχουν δρομολογηθεί έργα προϋπολογισμού 21 εκατομμύριων ευρώ στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Επιπλέον, από τα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας θα κατευθυνθούν σε επιχειρήσεις περιφέρειας περισσότερα από 22 εκατομμύρια. Τέλος, αποφασίσαμε την αύξηση του προϋπολογισμού του περιφερειακού προγράμματος κατά 151% στον τομέα των υποδομών και μεταφορών και κατά 145% στον τομέα της εκπαίδευσης, της υγείας και της πρόνοιας. Διασφαλίζουμε έτσι την υλοποίηση επιπλέον έργων σε αυτούς τους ιδιαίτερα κρίσιμους τομείς, στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών για την ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση της περιφέρειας. Θα έλεγα ότι κατέχει και ιδιαίτερη θέση η υλοποίηση του έργου «Εγγύηση για την ενδυνάμωση του οικοσυστήματος κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα». Κύριοι στόχοι αυτού του έργου είναι η δημιουργία ενός ταμείου εγγυήσεων για τις κοινωνικές επιχειρήσεις και η παροχή υποστηρικτικών εργαλείων για την εκκίνηση, ανάπτυξη και εδραίωση και μεγέθυνση των επιχειρήσεων αυτών,
Εταίρος του έργου, μεταξύ άλλων, είναι και η Συνεταιριστική Τράπεζα της Ηπείρου. Αυτή η πρωτοβουλία θα ενισχύσει στην περιφέρεια Ηπείρου την ήδη υπαρκτή τάση αξιοποίησης του νέου νόμου για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Στη βάση λοιπόν αυτού του παραγωγικού σχεδιασμού εντάσσονται, θα έλεγα, και τα ευρύτερα ζητήματα που αφορούν και το θέμα της ενέργειας. Η δημόσια εταιρεία διανομής αερίου Λυπής Ελλάδος, η λεγόμενη ΔΕΔΑ, έχει καταθέσει σχέδιο για την ανάπτυξη των δικτύων διανομής σε 42 πόλεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 4 πόλεις της Ηπείρου, τα Γιάννενα, η Άρτα, η Πρέβεζα και η Ιγουμενίτσα, οι 4 πρωτεύουσες. Προβλέπεται λοιπόν η κατασκευή 400 χιλιόμετρων δικτύων φυσικού αερίου εντός της τετραετίας 2023, που θα καλύπτουν τον αστικό ιστό των 4 αυτών πόλεων. Προβλέπεται επίσης να κατασκευαστούν 15.000 συνδέσεις όλων των κατηγοριών καταναλωτών, με το μεγαλύτερο μέρος τους να αφορά παροχές προς οικιακούς καταναλωτές. Στο σχέδιο ανάπτυξης εταιρείας περιλαμβάνεται επίσης η σύνδεση με τα δίκτυα φυσικού αερίου αρκετών δημόσιων και δημοτικών κτηρίων, όπως για παράδειγμα τα σχολικά κτίρια, τα δημοτικά γυμναστήρια, τα κολυμβητήρια και άλλες δημόσιες εγκαταστάσεις. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα εξυγχρονισμού. Πολύ σημαντικό βήμα εξυγχρονισμού για τις 4 πρωτεύουσες της περιφέρειας Ηπείρου. Τις πρωτεύουσες των νομών, με την παλιότερη διοικητική διάρθρωση. Για την υλοποίηση του παραπάνω σχεδιασμού απαιτούνται επενδύσεις που, σύμφωνα με τις μελέτες της ΔΕΔΑ, έρχονται στο ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, με χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ, από ίδια κεφάλαια της εταιρείας, αλλά και μέσω δανεισμού που έχουμε εξασφαλίσει από την Επενδυτική Τράπεζα, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Κλειδί για την επιτυχία του προγράμματος βεβαίως είναι, και είμαι βέβαιος ότι θα την έχουμε, η στενή συνεργασία με την περιφέρεια Ηπείρου, στα πρότυπα της αντίστοιχης επιτυχημένης συνεργασίας με τις υπόλοιπες περιφέρειες. Το σχέδιο ανάπτυξης της ΔΕΔΑ προβλέπει το 2020 ως έτος έναρξης των κατασκευών στην περιοχή. Ωστόσο, οι 4 πόλεις της Ηπείρου βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τα υφιστάμενα και τα σχεδιαζόμενα συστήματα μεταφοράς αερίου, της ΔΕΣΦΑ και τον αγωγό των TAP, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ ψηλό ποσοστό ολοκλήρωσης και ξεκινάει, ξέρετε, από την Αλεξανδρούπολη και καταλήγει στη Θεσπρωτεία. Για τον λόγο αυτό, καθώς δεν προβλέπεται η κατασκευή νέων συστημάτων μεταφοράς, τα οποία θα διέρχονται από την περιοχή, για τον λόγο αυτό, η τροφοδοσία των πόλεων της περιφέρειας Ηπείρου είναι εφικτή κυρίως με τη μεταφορά διαθαλάσσης, είτε σε υγρή μορφή, LNG, είτε ως συμπιεσμένο αέριο, CNG. Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, λοιπόν, αποτελεί ένα από τα 4 λιμάνια της χώρας που είναι ενταγμένα στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Poseidon Med 2 για τον ανεφοδιασμό των πλοίων με υγροποιημένο φυσικό αέριο. Ως εκ τούτου, στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας προβλέπεται η εγκατάσταση δεξαμενών για την αποθήκευση υγροποιημένου φυσικού αερίου. Οι δεξαμενές αυτές θα μπορούν να αποθηκεύσουν και τις ποσότητες που απαιτούνται για την τροφοδοσία των 4 πόλεων, της Άρτας, των Ιωαννίνων, της Πρέβεζας και της Ηγουμενίτσας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους υδρογονάνθρακες, είναι γνωστό ότι οι μεγάλοι παίκτες της διεθνούς αγοράς έχουν εκδηλώσει έμπρακτα τη βούλησή τους να εμπλακούν στην έρευνα και την αξιοποίηση σχετικών κοιτασμάτων. Το ενδιαφέρον στην περιοχή αφορά τόσο στο χερσαίο χώρο της Ηπείρου, όσο και στο θαλάσσιο χώρο του Βορείου, στο Βόρειο Ιόνιο.
στην Ήπειρο, για την Ήπειρο υπογράφηκε την περασμένη άνοιξη η σύμβαση για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και αξιοποίησης υδρογονανθράκων στην χερσαία περιοχή, ανάμεσα στην Άρτα και στην Πρέβεζα. Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να δώσουν μια νέα αναπτυξιακή όθηση συνολικά στην Ήπειρο, δεδομένου ότι στις περιφέρειες της χώρας όπου γίνονται έρευνες για υδρογονάνθρακες, προβλέπεται να αποδίδεται περιφερειακός πόρος 5% από τα έσοδα που θα προκύψουν στη φάση της παραγωγής. Σημαντικός πόρος. Ενώ βεβαίως θα ενισχυθούν και οι τοπικές θέσεις απασχόλησης. Στον τομέα τώρα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην Ήπειρο έχει υλοποιηθεί και λειτουργεί ένας σημαντικός αριθμός έργων, κυρίως φωτοβολταϊκά και μικρά υδροελεκτρικά, ενώ βρίσκονται σε φάση υλοποίησης σε ολικά πάρκα στο Δήμο Ζήτσας και Πογονίου. Υπάρχουν επίσης σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης στους τομείς της γεωθερμίας, της βιομάζας και του βιοαερίου, πρωτίστως στον πρωτογενή τομέα, στα θερμοκήπια και στις κτηνοτροφικές μονάδες. Τα γεωθερμικά πεδία μπορούν να υποστηρίξουν τη μείωση του ενεργειακού κόστους στη γεωργία και τις εκτοκαλλιέργειες, με προϋπόθεση τη βιώσιμη διαχείριση των θερμών υδροαποθεμάτων και με μέτρα αποτροπής της χημικής και θερμικής ρύπανσης. Στην κατεύθυνση αυτή, σχεδιάζουμε να τεθεί σύντομα σε διαβούλευση ένα νέο νομοσχέδιο για τη γεωθερμία και την αξιοποίησή της στην κατεύθυνση της στήριξης των τοπικών κοινωνιών. Όχημα όμως για την προώθηση των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μπορούν να αποτελέσουν και οι ενεργειακές κοινότητες. Το σχετικό νομοσχέδιο θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή το επόμενο διάστημα και δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε πολίτες, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και μικρές και μεσαίες τοπικές επιχειρήσεις να εμπλακούν στον ενεργειακό σχεδιασμό μέσα από τη δυναμική συμμετοχή τους σε ενεργειακά εγχειρήματα. Οι ενεργειακές κοινότητες θα μπορούν να δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής, αποθήκευσης, ιδιοκατανάλωσης, διανομής και προμήθειας ενέργειας, καθώς και στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση, σε τοπικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Έρχομαι τώρα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στο εξίσου σημαντικό θέμα, που είναι το θέμα των υποδομών. Πριν από μερικές εβδομάδες ήμουνα πάλι εδώ, παραδώσαμε στο σύνολό της την Ιόνια εδώ ένα έργο στρατηγικής σημασίας που βάζει τέλος επιτέλους στον συγκοινωνιακό αποκλεισμό της Ηπείρου και γενικότερα της Δυτικής Ελλάδας. Στο πλαίσιο της παραχώρησης της Ιόνιας Οδού προωθούμε και μια σειρά από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε όλο το μήκος του αυτοκινητόδρομου από το Αντίριο μέχρι τα Γιάννενα. Τα έργα αυτά στοχεύουν στην αντιπλημμυρική θωράκιση και προστασία των όμορων περιοχών, αλλά και στη ριζική αναβάθμιση των συνδέσεων του αυτοκινητόδρομου με το επαρχιακό και εθνικό δίκτυο. Μέσα στην εβδομάδα ανατίθεται η εκπόνηση των μελετών από τον παραχωρησιούχο, χωρίς δαπάνη για το ελληνικό δημόσιο, ενώ η στόχευση και προτεραιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα να ξεκινήσουν εντός του τρέχοντος έτους. Στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος Interreg και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά τη μελέτη που αφορά τον οδικό άξονα Ιγουμενίτσα, Σαγιάδα, Μαυρομάτι, προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο αποτελεί πάγιο αίτημα των κατοίκων και των φορέων της περιοχής. Ταυτόχρονα, ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο, εγώ θα προσέθετα όχι μόνο αναπτυξιακό για την περιοχή, αλλά και ύψιστης εθνικής σημασίας, είναι ο οδικός άξονας Γιάννενα Κακαβιά, το οποίο επίσης μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Προωθούμε τη χρηματοδότησή του μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, με την οποία αναζητούμε τα βέλτιστα χρηματοοικονομικά εργαλεία.
Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα ολοκληρώσει επί της ουσίας τον αυτοκινητόδρομο της Ιόνιας Οδού και σε σύνδεση και με την Εγνατία θα τονώσει την εξωστρέφεια της Ηπείρου προς τις χώρες των βορείων συνόρων μας. Σχετικά με το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, έχει λυθεί οριστικά το ζήτημα των εγκαταστάσεων καυσίμων για τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών, ενώ έχει ήδη εγκατασταθεί και μέσα στον επόμενο μήνα θα τεθεί σε λειτουργία το σύστημα αυτόματης προσγείωσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα κυκλοφορίας λόγω καιρικών φαινομένων. Οι δύο αυτές παρεμβάσεις αναβαθμίζουν σημαντικά το αεροδρόμιο με συνεπαγόμενη την αύξηση της τουριστικής κίνησης και της εμπορευματικής κίνησης τόσο για την πόλη των Ιωαννίνων όσο όμως και για ολόκληρη την περιφέρεια της Ηπείρου. Επίσης ολοκληρώνεται η μελέτη για την Αμβρακία Οδό, για την οποία έχει ήδη εξασφαλιστεί και η χρηματοδότησή της, ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη της Πρέβεζας. Σημαντικό επίσης για την τουριστική αναβάθμιση και αξιοποίηση της Ηπείρου και των νησιών του Ιουνίου είναι και το δίκτυο των υδατοδρομίων που σχεδιάζεται στην περιοχή. Πρώτη και άμεση προτεραιότητα είναι η δημιουργία υδατοδρομίων στην Ιγουμενίτσα, εδώ στη λίμνη των Ιωαννίνων, αλλά και στην Πρέβεζα. Τέλος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, την Εγνατία ΑΕ και την Περιφέρεια Ηπείρου, υλοποιούμε ένα σημαντικό πρόγραμμα ολιστικής αντιμετώπισης των προβλημάτων οδικής ασφάλειας που προκύπτουν στα μαύρα σημεία του εθνικού, του παλιού και του επαρχιακού οδικού δικτύου. Το εν λόγω πρόγραμμα για την Περιφέρεια Ηπείρου είναι συλλογικού προϋπολογισμού της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ για το θέμα στο οποίο αναφερθήκατε, κύριε Περιφερειάρχη, για τα διόδια, να πω ότι έχει ήδη τελειώσει η μελέτη που αφορά αναλογικά διόδια και στόχος μας είναι σε κάθε περίπτωση να προχωρήσουμε σε ειδικές, σε συνεννόηση βεβαίως με τον παραχωρησιούχο που ακόμα δεν υπάρχει γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί διαγωνισμός, αλλά να υπάρχουν ειδικές ελεύθερη πρόσβαση, εγώ θα έλεγα, και τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να διανύσουν μια μικρή απόσταση στην καθημερινότητά τους, μένουν δηλαδή στην περιοχή για να μεταβούν στις δουλειές τους, στους χώρους εργασίας τους. Δεν λέω άλλα για δρόμους, γιατί θα με παρεξηγήσουν και θα πούνε ότι όλα αυτά γίνονται επειδή ο Σπίτζης έχει τα πεθερικά του στα Γιάννενα και στην Άρτα. Αλλά όχι, δεν γίνονται γι' αυτό. Ούτε γιατί έλκω την καταγωγή μου από εδώ. Γίνονται γιατί εμείς πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας και ότι αυτή επιτέλους η απομονωμένη περιφέρεια πρέπει να αποκτήσει πρόσβαση και επαφή με την υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως στα θέματα των υποδομών δεν μπορώ να ξεχάσω και το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, αναφέρθηκα πριν σε αυτό. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αλματώδη εξέλιξη, προοδευτικά ανωδική αύξηση της μεταφορικής κίνησης επιβατών και εμπορευμάτων. Τώρα και με την ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα πολλαπλασιαστεί, ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται. Τα έργα λοιπόν της δεύτερης φάσης του έργου για την αναβάθμιση του λιμανιού έχουν τεθεί ήδη σε λειτουργία, ενώ η τρίτη φάση έχει ενταχθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο του Ταμείου Συνοχής. Και να πω επίσης ότι η λειτουργία του λιμανιού μαζί με τη λειτουργία των δύο μεγάλων αυτών αξώνων, Εγνατία και Ιόνια Οδός, μετατρέπουν το λιμάνι της Ιγουμενίτσας σε ένα σύγχρονο κέντρο συνδυασμένων μεταφορών που θα συνδέει τη χώρα μας με τα άλλα μεγάλα λιμάνια της Αδριατικής. Και σε αυτή την κατεύθυνση συμβάλλει η ανάπτυξη του εμπορευματικού κέντρου Ιγουμενίτσας, στην οποία προχωρά η διοίκηση του οργανισμού λιμένος Ιγουμενίτσας
με την υποστήριξη των Υπουργείων Ναυτιλίας, Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών. Συνολικά, διαθέτουμε περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση του λιμανιού της Ιγουμενίτσας. Ενώ είναι πολιτική βούληση να ολοκληρωθεί και η διαδικασία αποχαρακτηρισμού όλων των χώρων της χερσαίας ζώνης του λιμανιού, που δεν απαιτούνται για λιμενικές δραστηριότητες και η απόδοσή τους στην αυτοδιοίκηση για κοινοφελείς χρήσεις είναι για μας μια πολιτική προτεραιότητα. Ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού έχουν εγκρίνει τον αποχαρακτηρισμό και ο οργανισμός έχει διαβιβάσει τα σχετικά έγγραφα στα συναρμόδια Υπουργεία για τη δική του σύμφωνη γνώμη. Πριν φύγω από τα θέματα των υποδομών, να μην ξεχάσω να αναφερθώ και σε κάτι που επίσης για μας σηματοδοτεί την επιλογή μας να μην υπάρχουν ξεχασμένοι πολίτες σε αυτόν τον τόπο. Και αναφέρομαι στο γεγονός ότι σε πολλά ορεινά κυρίως χωριά της Ηπείρου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, είχαν φροντίσει ορισμένοι που παρέδωσαν τις δημόσιες συχνότητες στη χώρα μας τζάμπα και που παρέδωσαν και την παροχή σήματος πυρπαρά. Είχαν φροντίσει ορισμένοι να αφήσουν εκτός δυνατότητας κάλυψης εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, κάλυψης τηλεοπτικού σήματος, όχι ίντερνετ. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες στη χώρα μας δεν μπορούν να δουν ελληνικά, ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Δική μας προτεραιότητα η υλοποίηση ενός προγράμματος μέχρι τέλος του χρόνου που αφορά 400.000 πολίτες, όπου τους παρέχουμε δωρεάν τον εξοπλισμό, τα πιάτα, τα δορυφορικά, για να μπορούν και στο τελευταίο ορεινό χωριό της Ελλάδας να παρακολουθούν ελληνικά προγράμματα, ελληνική τηλεόραση. Φίλες και φίλοι, η δημιουργία αλυσίδων αξίας, καθώς και ο εξυγχρονισμός της παραγωγής σε όλα τα επίπεδα, προϋποθέτουν ένα πράγμα. Την στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας, αλλά και τη σύνδεση της παιδείας με την παραγωγική δραστηριότητα. Η Ήπειρος παρουσιάζει μεγάλες επιδόσεις σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και έχει βεβαίως και πολύ μεγάλη παράδοση. Ας μην ξεχνάμε, τα Γιάννενα πρώτα όχι μόνο στα άρματα, αλλά και στα γρόσια και στα γράμματα. Μεγάλη λοιπόν παράδοση. Παρ' όλα αυτά θα έλεγα ότι αν και υπάρχουν σημαντικές δραστηριότητες στην έρευνα, στην έρευνα και στην ανάπτυξη, έχει πολύ μικρότερο μάλλον μέσο εθνικό όρο σε ό,τι αφορά το ποσοστό των επιχειρήσεων που καινοτομούν. Και εμείς αυτό θέλουμε να το ανατρέψουμε. Οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί στην Ήπειρο στο πρόγραμμα Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ φτάνουν σε ένα συνολικό προϋπολογισμό 62 εκατομμυρίων ευρώ. Στο Μέτσοβο λειτουργεί ήδη το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ενώ με χαρά θέλω από αυτό το βήμα να σας ανακοινώσω και επισήμως την ίδρυση στην Άρτα Γεωπονικής Σχολής που θα συμπεριλαμβάνεται στις σχολές του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων. Επίσης με χαρά θέλω να σας ανακοινώσω ότι μέσα από τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Αγροτικής Ανάπτυξης ιδρύονται 3 διετή προγράμματα υπό την σκέπη του Πανεπιστημίου. Είναι το πρόγραμμα Γαλακτοκομείας, το πρόγραμμα Υγεία Οργοκτηνοτροφικής Παραγωγής και το πρόγραμμα Ίχθυοκαλλιεργειών. Τα διετή αυτά προγράμματα, τα οποία για πρώτη φορά θεσμοθετούνται στο πλαίσιο των ΑΕΗ, θα αναβαθμίσουν ριζικά την τεχνική εκπαίδευση και θα είναι προσβάσιμα σε όλους τους αποφύτους των ΕΠΑΔ. Πολύ σημαντικό εδώ είναι ότι οι φοιτητές τους
θα λαμβάνουν επαγγελματικά πιστοποιητικά ευρωπαϊκών προσόντων. Τέλος, και θα ήθελα να εξάρω εδώ τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και με την Ιερά Μητρόπολη των Ιωαννίνων, γιατί πάντοτε πιστεύω ότι η στενή συνεργασία, έχουμε πολλά να κάνουμε μαζί, η στενή συνεργασία μπορεί να φέρει αποτελέσματα, ειδικότερα στον τομέα της παιδείας, της έρευνας, που δίνει μια προοπτική στη νέα γενιά του τόπου μας. Τέλος, αποτελεί σημαντική απόφαση η υιοθέτηση της πρότασης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την ίδρυση σε αυτό ενός κέντρου έρευνας με Ινστιτούτα για την βιοιατρική, το περιβάλλον, τις τεχνολογίες υλικών και εφαρμογών, καθώς και τις ανθρωπιστικές σπουδές. Όπως τόνισα όμως από την αρχή, φίλες και φίλοι, η αναπτυξιακή μας πρόταση για την Ήπειρο δεν μπορεί παρά να έχει ως προαπαιτούμενο τον ισόρροπο σχεδιασμό και την συνύπαρξη της ανάπτυξης με την ορθολογική αξιοποίηση και τον σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος. Σχετική με το ζήτημα αυτό είναι και η διαχείριση των υδατικών οικοσυστημάτων, τομέας όπου χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τα αποτελέσματα μιας μακρόχρονης εγκατάλειψης και υποβάθμισης. Σε ό,τι αφορά τον Αχελό, τα είπα στη Λάρισα και πιστεύω να έγινα κατανοητός, διότι εμείς έχουμε ένα σχέδιο, έχουμε μια στρατηγική και δεν τα λέμε διαφορετικά σε κάθε περιφερειακό συνέδριο. Τα κάνανε κάποτε παλιότερα κυβερνήσεις, τα κάνανε αυτά. Άλλα λέγανε στη Λάρισα, άλλα λέγανε στα Τζουμέρκα. Εμείς λέμε τα ίδια. Σήμερα όμως θα αναφερθώ ιδιαίτερα στον Αβρακικό. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά άμεσα στις εξής δράσεις. Πρώτον, στην ένταξη του συνόλου της περιοχής στο δίκτυο Natura 2000. Δεύτερον, στην εκπόνηση ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης, με την οποία θα γίνει αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και διατύπωση προτάσεων μέσα από ευρείες διαδικασίες διαβούλευσης. Τρίτον, στη σύνταξη σχεδίου προεδρικού διατάγματος με ξεκάθαρες χρήσεις γης και επιτρεπόμενες και μη δραστηριότητες. Τέλος, με βάση την ειδική περιβαλλοντική μελέτη και το σχέδιο προεδρικού διατάγματος, θα προχωρήσουμε στη σύνταξη σχεδίου διαχείρισης, ικανοποιώντας το πάγιο αίτημα των τοπικών κοινωνιών για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδίου, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και θα συνδυάζει επενδυτικές δραστηριότητες συμβατές με την προστασία αλλά και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος. Ο συνδυασμός κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος, γιατί μην ξεχνάμε, το φυσικό περιβάλλον, η ομορφιά του τόπου μας είναι που τον κάνει ξεχωριστό σε σχέση με όλους τους άλλους και πρέπει να τον προστατεύσουμε ως κόρη οφθαλμού αυτό. Αυτός λοιπόν ο συνδυασμός είναι το ζητούμενο και για την περίπτωση, Δήμαρχε, της λίμνης Παμβότιδας, προκειμένου να επιτευχθεί μια ικανοποιητική ισορροπία στους δύο αυτούς παράγοντες. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρίσκεται στη φάση της τελικής επεξεργασίας του σχεδίου προεδρικού διατάγματος, το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο στα τέλη του χρόνου. Το προεδρικό διάταγμα θα υπάρχουν πλέον ξεκάθαρες χρήσεις γης και ανάλυση των επιτρεπόμενων και μη δραστηριοτήτων. Και έρχομαι τώρα στον τομέα του τουρισμού. Η ανάδειξη της προστασίας και της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και η ανάδειξη του εναλλακτικού τουρισμού αποτελούν τομείς στους οποίους η Ήπειρος θα μπορούσε να παίξει κυρίαρχο ρόλο λόγω των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών και πολιτιστικών της χαρακτηριστικών. Αναφέρομαι στο πυκνό δίκτυο των ποταμών, στον ορεινό όγκο, σε συνδυασμό βεβαίως με την πλούσια ιστορία και τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά που συγκεντρώνει η περιοχή.
Όλα αυτά μπορεί να γίνουν μοχλός για την ανάπτυξη. Αξιοποιούμε λοιπόν πόρους του εθνικού σκέλους του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων για το σκοπό αυτό. Συμμετέχουμε στη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για την αποκατάσταση του γεφυριού στην Πλάκα, αναγνωρίζοντας τον εμβληματικό του χαρακτήρα. Γι' αυτό το λόγο εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των 5,6 εκατομμυρίων ευρώ για το έργο της στερέωσης, αποκατάστασης, αναστήλωσης και ανάδειξης του ιστορικού γεφυριού. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ σχεδιάζεται επίσης πρόσκληση για την ανάδειξη περιοχών κοντά σε λίμνες και ποταμούς με γνώμονα την ήπια ανάπτυξη. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης θα είναι 20 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα 25 εκατομμύρια ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ θα διατεθούν για την αξιοποίηση των αναγνωρισμένων ιαματικών πηγών δικαιοδοσίας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Ο τουρισμός όμως στην περιοχή πιστεύω ότι έχει πολύ σοβαρές προοπτικές ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό θα ανακοινωθεί άμεσα η πρόσκληση ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ για την ίδρυση από το ΕΣΠΑ για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων. Πρόσφατα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τη δράση που χρηματοδοτεί την αναβάθμιση τουριστικών επιχειρήσεων. Στην Ήπειρο υπήρξαν υψηλού επίπεδου προτάσεις και σημειώθηκε μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. Αξιολογήθηκαν θετικά 64 από τις 68 προτάσεις που υποβλήθηκαν. Και οι προσωρινοί δικαιούχοι θα επιδοτηθούν άμεσα με 3,3 εκατομμύρια. Επίσης στην Ήπειρο έχει δρομολογηθεί μέσω του νέου ΕΣΠΑ η υλοποίηση δημόσιων έργων για την αξιοποίηση του τουριστικού κεφαλαίου. Έχει ήδη ξεκινήσει η υλοποίηση 6 προτάσεων συνολικού προϋπολογισμού 6,5 εκατομμυρίων. Φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο και προς το τέλος της παρέμβασής μου να φύγω από τα υλικά αγαθά, ας που το πω έτσι, για να πάω σε άλλα, αλλά πολύ σημαντικά, απαραίτητα. Γιατί, ας μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο η ανάπτυξη, οι αριθμοί, τα προγράμματα, η οικονομία, είναι και η ποιότητα ζωής. Και η ποιότητα ζωής δεν μπορεί να υπάρξει δίχως σύστημα υγείας που να αντιμετωπίζει τις ανισότητες και να ανοίγει τις πόρτες του σε όλους τους πολίτες. Είναι ανάγκη λοιπόν να συμπεριλάβουμε ποιοτικούς στόχους στο σχεδιασμό μας για την ανάπτυξη, που αφορούν την γενικότερα θα έλεγα την ευζοία των ανθρώπων, την ευημερία των ανθρώπων. Και βεβαίως ευζοία σημαίνει καλό επίπεδο υγείας. Η υγεία για μας είναι ένα προνομιακό πεδίο άρσης των ανισοτήτων, προνομιακό πεδίο κατοχύρωσης ανθρώπινων δικαιωμάτων, κοινωνικής αναδιανομής και δίκαιης ανάπτυξης. Ένα πεδίο όμως που τηρήθηκαν και στο ακέραιο θα έλεγα και βασικές πολιτικές μας δεσμεύσεις, όπως η καθολική κάλυψη, η προτεραιότητα στο ΕΣΥ, αλλά προσέξτε και η ηθικοποίηση του συστήματος υγείας. Γιατί ας μην ξεχνάμε, το πρόβλημα όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν είναι μόνο ότι κατάφεραν μια μεγάλη κοινωνική τομή, το εθνικό σύστημα, σχεδόν να το διαλύσουν. Αλλά ότι την ώρα που το διαλύανε και την ώρα που ο ελληνικός λαός πλήρωνε μνημόνια, αυτοί συνεχίζαν το πάρτι της ρεμούλας μέσα στο εθνικό σύστημα υγείας. Με την Κελπνό, με το Κελπνό, με την Οβάρτης, με όλα αυτά τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Είναι λοιπόν ένας τομέας που πρέπει να εξασφαλίζεται η κοινωνική ανταποδοτικότητα των αυξημένων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των πολιτών. Γι' αυτό λοιπόν για την Ήπειρο, στο πλαίσιο της μεγάλης μεταρρύθμισης για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, προβλέπεται να λειτουργήσουν μέσα στο 2017, μέχρι τέλος του χρόνου, 5 τοπικές μονάδες υγείας στα Γιάννενα και 1 στις υπόλοιπες πρωτεύουσες των νομών. Σε κάθε μία από αυτές. Ταυτόχρονα, δίνεται ένα συνεχής αγώνας για την κάλυψη των κενών σε προσωπικό,
αλλά και για την τεχνολογική αναβάθμιση των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας της περιφέρειας. Και ήδη πληροφορήθηκα ότι τους τελευταίους μήνες έχουν προσληφθεί πάνω από 350 νοσηλευτικό προσωπικό και γιατροί συνολικά, και νοσηλευτές και γιατροί στα νοσοκομεία της Ηπείρου. Και υπάρχει βεβαίως προοπτική το επόμενο διάστημα να έχουμε μεγαλύτερο αριθμό προσλήψεων. Κάποιοι θα μας κατηγορήσουν βέβαια ότι κάνουμε προσλήψεις. Αλλά ας μας κατηγορούν, γιατί με αυτό δεν κρύβουν το πραγματικό τους πρόσωπο, που είναι η απαξίωση κάθε κοινωνικής υπηρεσίας. Γιατί αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο του νέου φιλελευθερισμού. Επίσης να αναφέρω την εγκατάσταση νέου μαγνητικού τοπογράφου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιαννίνων, την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τον νέο αξονικό τομογράφο στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, ο οποίος θα εγκατασταθεί μέχρι τέλος του έτους, αλλά και την επαναλειτουργία των ορθοπαιδικών χειρουργείων στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, το οποίο ενισχύθηκε με προσωπικό. Και να σας πω και κάτι που μου εκμυστηρεύεται ο φίλος μου Ευκλήδης, που είναι και από την Πρέβεζα, κάθε φορά που συζητάω μαζί του για την αναγκαία μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης που θα γίνει, διότι οι προβλέψεις είναι στο τέλος του 2018 να έχουμε τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο με αυτή την πορεία της οικονομίας για να γίνει η απαραίτητη ελάφρυνση κυρίως των μεσαίων στρωμάτων και των μικρών, όχι των μεγάλων, επαναλαμβάνω. Αλλά μου λέει μια ιστορία σε ένα καφενείο που συχνάζει στην Πρέβεζα τα καλοκαίρια που κάνει διακοπές. Του λένε, Υπουργέ, πολύ μεγάλη φόρη. Τους απαντάει, τι προτιμάτε, να τους κόψουμε 10% στον καθένα σας, να τους μειώσουμε αύριο, αφαιρώντας 10 νοσηλευτές από κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα, ή να μπορέσουμε τούτη την ώρα να κρατήσουμε, να αγκομαχήσουμε, αλλά να ξέρουμε ότι θα στηρίξουμε τα νοσοκομεία, θα στηρίξουμε τα ιατρικά κέντρα, θα στηρίξουμε τις κοινωνικές υπηρεσίες υγείας, θα στηρίξουμε εκείνες τις υπηρεσίες που οι ανήμποροι, οι φτωχοί, οι άνθρωποι που βρίσκονται πιο αδύναμοι έχουν την ανάγκη πρόσβασης. Εγώ αμφισβητώ την απάντηση που μου δίνει ο Ευκλήδης, αλλά με διαβεβαιώνει ότι του λένε προτιμάμε τα νοσοκομεία. Άρα πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Εγώ λοιπόν θα έλεγα, στόχος μας είναι να στηρίξουμε τα νοσοκομεία, να στηρίξουμε τις κοινωνικές υπηρεσίες, να στηρίξουμε τα σχολιά μας που για πρώτη φορά ανοίξανε κανονικά και στην ώρα τους με δασκάλους και προσωπικό. Για δεύτερη φορά, πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια. Να στηρίξουμε το κοινωνικό κράτος, να μειώσουμε την ανεργία και να μπορέσουμε όμως στο τέλος να είμαστε εμείς αυτοί που θα δημιουργήσουμε τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο μέσα από την ανάπτυξη της οικονομίας για να μειώσουμε και τα φορολογικά βάρη. Αυτό απαντάω εγώ στον Ευκλήδη. Δεν ξέρω τι απαντάει αυτό σε μένα. Θα το δούμε στην πορεία. Φίλες και φίλοι, αυτή είναι η εικόνα όμως. Η εικόνα είναι ότι τα τελευταία χρόνια δίνεται μια άνηση μάχη. Αλλά πιστεύω ότι καταφέρνουμε να στηρίξουμε όπως μπορούμε και όσο μπορούμε τους πιο αδύναμους. Και το καταφέραμε αυτό διότι ήταν προτεραιότητά μας. Γιατί στα προηγούμενα χρόνια μνημονίων δεν διεκδίκησε κανείς και εμείς διεκδικήσαμε και το πετύχαμε. 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι έχουν δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες, σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία στη χώρα. Εφτακόσιες χιλιάδες συμπολίτες μας δικαιούνται το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ. Πέρυσι το Δεκέμβρη, ό,τι είχαμε, ό,τι καταφέραμε παραπάνω να βγάλουμε, η υπεραπόδοση του πλεονάσματος μοιράστηκε στους χαμηλοσυνταξίουχους και φέτος το Δεκέμβρη, ό,τι απόθεμα έχουμε θα μοιραστεί σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Εμείς αυτό κάνουμε, όχι η πελατειακή πολιτική. Όσα είπα λοιπόν σήμερα είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να καλύψουν το σύνολο του προβληματισμού που εκφράστηκε
τις δύο αυτές μέρες στο Περιφερειακό Συνέδριο της Υπήρου. Από την πλευρά μας κρατήστε μία δέσμευση. Θα συνεχίσουμε την όσο πιο στενή συνεργασία και με την Περιφέρεια και με τους Δήμους όλης της περιοχής και με τους παραγωγικούς φορείς του τόπου. Έτσι ώστε να στηρίξουμε με κάθε τρόπο τις παραγωγικές δυνατότητες αυτής της περιοχής. Θέλω όμως να επισημάνω κάτι. Όπως για μας δεν έχει αξία να έρθουμε εδώ να βγάλουμε ένα λόγο, αλλά να ακούσουμε πρώτα και να συνθέσουμε, έτσι και τώρα αυτό που είναι κρίσιμο δεν είναι να φύγουμε από εδώ εγώ και όλοι οι υπουργοί και να σας ξανασυναντήσουμε μετά από 2 χρόνια. Το κρίσιμο τούτη την ώρα είναι, όπως το λέμε και στο αθαμάνιο, το follow-up. Δηλαδή, να μπορέσουμε να έχουμε συνέχεια. Να μπορέσουμε αυτά τα οποία υπόθηκαν εδώ, σχεδιάστηκαν εδώ, συνθέθηκαν εδώ, να έχουν συνέχεια και να υλοποιηθούν. Να τα υλοποιήσουμε. Και θα τα υλοποιήσουμε μαζί. Δεν είμαστε εμείς στη μια μεριά και οι φορείς της αυτοδιοίκησης στην άλλη μεριά. Όποιο χρώμα και αν έχουν, όποιο κόμμα και αν ψηφίζουν, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή για τον τόπο. Αν δεν συνεννοηθούμε τώρα για τα αυτονόητα, πότε θα συνεννοηθούμε? Κάποιοι λοιπόν επιχείρησαν να μποϊκοτάρουν αυτά τα συνέδρια και να απουσιάζουν από τις συνεδρίες. Κάνανε λάθος. Εμείς τους λέμε ακόμα και τώρα να διορθώσουν το λάθος τους, να έρθουν εδώ όλοι μαζί να σχεδιάσουμε το αύριο του τόπου μας, να αξιοποιήσουμε τις παραγωγικές δυνατότητες, να στήσουμε ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα πατάει στα πόδια του, να μην ξανακάνουμε τα λάθη του παρελθόντος τώρα που βγαίνουμε από την κρίση και να μπούμε σε ένα μοντέλο δίκαιης ανάπτυξης. Αυτό είναι το όραμά μας και πιστεύω ότι μαζί μπορούμε να το κάνουμε πράξη. Γεια σας. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Γεια σας. Τώρα το ιδανικό έπιπλο παίρνει νέες διαστάσεις. Τις δικές σας. Έπιπλα Μπάρτσιος. Για ένα άριστο ποιοτικό και αισθητικό αποτέλεσμα για κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες σειρώμενες και ανοιγόμενες, πόρτες θωρακισμένες, πόρτες εσωτερικές. Στις διαστάσεις και στα χρώματα που εσείς επιθυμείτε. Η πολύχρονη εμπειρία μας, ο σχεδιασμός και τα καλύτερα υλικά μας έχουν κάνει το όνομα συνώνυμο της διαχρονικής αξίας. Έπιπλα Μπάρτσιος. Θα μας βρείτε στη Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων. Τηλέφωνα 2 6510 62 4 2 και 6972 818 711. Ξέρει τι θέλει. Κάνει τα πάντα για να το αποκτήσει. Στα Welcome Stores. Μην το χάσεις. Για λίγες μέρες, κεραμική κουζίνα Siemens μόνο 499 ευρώ. Και σε όλες τις κεραμικές κουζίνες Siemens, δώρο τηλεσκοπικός μηχανισμός. Σε 80 Welcome Stores σε όλη την Ελλάδα. Στα Ιωάννινα με 2 καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραή 4 στο κέντρο. Μιχάλη! Μιχάλη!